Η ζωή του Αγίου που θα αναλύσω τώρα αγγίζει τα όρια ενός αστυνομικού θρίλερ. Και σίγουρα αν το γνώριζε κάποιον Κάθα Κρίστη ή κάποιος Χίτσοκ, θα του προέβαλε με πάρα πολύ όμορφα, θα βάζε και την πενιλιά τη λογοτεχνική. Και παρόλο που η ιστορική έρευνα έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα για το μυστήριο αυτού του τρομοκράτη, βλέπετε, δεν ξέρεις ποιος είναι, ερωτηματικό ακόμη, και ο θάνατος παραμένει μυστήριο και η ταυτότητα του παραμένει μυστήριο, παρόλο που την ξέρουμε και δεν ξέρουμε, η σύγχρονη έρευνα κάπου καταλήγει. Αλλά είναι σίγουρο ο Άγιος το αναλύσω κατά τα μέτρα χριστιανικά ένας τρομοκράτης. Βέβαια το όνομα που θα σας πω δεν σας λέει τίποτε. Τον ανέφερα χθες στον Σπερνό και σήμερα τον είπα στη λειτουργία πάλι. Κανείς δεν θα ακουμπήσει το όνομά του. Μπορεί να ακουμπήσατε σήμερα το όνομα των μεγάλων Αγίων, ήταν ο Άγιος Ευθύμιος ο Μεγάλος, και άλλοι πέντε Ευθύμοι. Αυτές τις μέρες αυτό συμβαίνει. Έξι Αντώνη, πέντε Ευθύμοι, έξι Μακάρι, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μπορεί να ακούσατε και άλλα ονόματα σήμερα. Τελευταίο έλεγα και το όνομα του Αγίου Θοδόρου του Ρώσου, έλεγα. Ένας Άγιος στη Ρωσία. Βέβαια δεν είναι ένας Άγιος, δεν είναι μια μάζα η Άγιοι, είναι προσωπικότητες. Αλλά εδώ πρόκειται για μια πολύ τρομακτική και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το φθινόπωρο του 1836, ένας ξένος που έμοιαζε πτωχός, προσκυνητής ή περιπλανόμενος, συνελήφθη από την αστυνομία του Κράσνοφίμσκ, μια περιοχή της περιοχής του Πέρμ. Βλέπετε, συνελήφθη. Σαν τους τρομοκράτες, ε. Ήταν άγνωστος, ξένος. Βλέπετε, σήμερα ψεζόμαστε τους πάντες. Όταν γίνει κάποιο έγκλημα, γίνονται προσαγωγές διαφόρων υπόπτων. Ο άνθρωπος δεν είχε άδεια μετακινήσεως στο ιστορικό της χώρας. Δεν είχε ταυτότητα δηλαδή. Δήλωσε ότι ονομάζεται Θεόδωρος Κούσμιτς. Αρνήθηκε όμως να δώσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την ταυτότητά του. Βλέπετε, αρχίζει το μυστήριο να λειτουργεί. Το ευγενικό παρουσιαστικό το δικό του ενέπνευσε τη συμπάθεια των αστυνομικών. Προσέξτε το ανθρώπινο στοιχείο τώρα. Ήταν ένας πολύ ευγενής άνθρωπος. Δεν εφραντήρησε, δεν τους μιλούσε άσχημα. Απλώς δεν έλεγε άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του. Δεν είχε ταυτότητα δηλαδή. Είπε το όνομά του. Τα άλλα δεν τα έλεγε. Πού γεννήθηκες, πότε γεννήθηκες, το όνομά του έλεγε. Το ευγενικό λοιπόν παρουσιαστικό αυτού του ανθρώπου ενέπνευσε τη συμπάθεια των αστυνομικών που αρκέστηκαν να τον στείλουν με αστυνομική συνοδεία στο Ζέρκαλι, σε μια περιοχή της Σιβηρίας. Ήταν συμπαθίσμενο, αλλά ήταν και ύποπτος, επικίνδυνος. Προσέξτε, στην Αξάρη διαβάζω. Δεν διαβάζω Κάθα Κρίστη. Τέτοιο έχω μπροστά μου. Μην νομίζετε κάτι άλλο. Τον βάλα λοιπόν στη Σιβηρία. Μπορεί να ήταν και επικίνδυνος. Ο Θόδωρος εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα αποστακτήριο ίνου και δίγε ασκητικό βίο ως το 1842, 6 χρόνια. Μεταφέρθηκε τότε στο κοζάκικο χωριό Μπελοζέρσκ, όπου ένας εύχορος κοζάκος του έκτισε και ένα κελάκι, γιατί ήταν άνθρωπος ευγενικός και αγιαστικός και σεβαστικός. Ύστερα από λίγο καιρό ξαναγύρισε στην Ζέρκαλη, στο κατάλημα ενός εξορίστου, και αργότερα σε κελί που το έφτιαξαν οι κάτοικοι του χωριού, γιατί είναι άνθρωπος προσευχής και ασκήσεως ήταν. Δεν ήξερα ποιος ήταν. Αλλά του έδειχναν βαθύτατο σεβασμό. Σημαίνει η σιωπηλή του παρουσία άρχισε κάτι να αλλάζει στους τόπους που περνούσε. Ξέρετε, αυτό είναι μια επικίνδυνη τρομοκρατία. Αν αυτό που κάνει αλλάξει κοινωνικές δομές, και έτσι συνέβη πάντα στη ζωή των Αγίων, κάποιοι κρατούντες που φοβούνται τους τρομοκράτες, αυτούς φοβούνται κατ' εξοχήν. Γι' αυτό βλέπετε η έσχατη αναμέτρηση στους χορούς της εσχατολογίας, τους αποκαλυπτικούς, θα γίνει στο πρόσωπο των Αγίων. Εκεί θα συγκεντρωθεί όλη η τρομοκρατία. Όποιος μελετήσει το κείμενο της Αποκαλύψεως θα δει που θα είναι υπογραμμένη όχι η επίσημη έκφραση της θρησκείας, η βίωσή της, το σήκωμα της ταυτότητάς της. Στο διάστημα αυτό ασκητής, που απέπνεε μια αριστοκρατικότητα, κρατήστε τη λέξη, κατέστη πολύ αγαπητός. Ζούσε πολύ ταπεινά, μη έχοντας το κελί του παρά μόνο ένα κρεβάτι, 2-3 καρέκλες, ένα τραπέζι και μερικά βιβλία της Εκκλησίας. Δεν έτρωγε παρά μόνο ψωμί και νερό και όλο τον ελεύθερο χρόνο του προσευχόταν. Καθώς του απέδιδαν το διορατικό χάρισμα, πολλοί χριστιανοί προσέρχονταν σε αυτόν για να τους συμβουλευτούν. Τους δίδασκε απλά και καθαρά τις ευαγγελικές αρχές, χρησιμοποιώντας αλληγορίες και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, και μάθαινε στα παιδιά γραφή και ανάγνωση.
εμφυσώντας αυτά τα παιδάκια αγάπη για τις Ευαγγελικές Αρχές. Άρχισε δουλειά πάνω στα παιδιά. Όπως λένε οι άλλοι, το μέλλον της κοινωνίας μας. Αλλά το μέλλον της κοινωνίας μας, για να είναι μέλλον, πρέπει να του χαράξουμε χαραγματίες μέλλοντος. Αυτός ο λεγόμενος Άγιος Θόδωρος Κούσμιτς, χωρίς ταυτότητα, χωρίς άλλα στοιχεία, χάραζε το μέλλον ενός τόπου. Μπορεί από ό,τι φάνηκε μετά και της Ρωσίας. Αυτή όμως η φήμη προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση πρώτα-πρώτα εκκλησιαστικών παραγόντων. Βλέπετε, όταν η Εκκλησία σε μερικές στιγμές, η ίδια δεν είναι ποτέ, στα πρόσωπα μερικών γίνει ένας θεσμός εγκαθιστάμενος στον τόπο, όπου κρατεί την ένωμο τάξη και τα λοιπά και την ασφάλεια, γίνεται επικίνδυνος σαν Εκκλησία.